Πράγματι, το Πανεπιστήμιο University of Central Lancashire Cyprus, αυτή είναι η πλήρης του ονομασία, mm-hmm. το UCLAN Cyprus όπως αλλιώς είναι γνωστό, είναι ένα διπλά αδειοδοτημένο, εγκεκριμένο και αξιολογημένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, τόσο από τις Βρετανικές αρχές, γιατί είναι ένα branch campus, δηλαδή είναι ένα campus ή στην Κύπρο από το University of Central Lancashire, αφενός, και αφετέρου είναι και ένα πανεπιστήμιο της Κύπρου, αναγνωρισμένο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κύπρου, και άρα είναι αναγνωρισμένο, εγκεκριμένο, όπως είπατε, και αξιολογημένο τόσο από τις αρχές Κυπριακής Δημοκρατίας, τις αρχές ασφάλισης mm-hmm. ποιότητας στην εκπαίδευση, όσο και από τις αντίστοιχες της Μεγάλης Βρετανίας. Άρα προσφέρουμε δύο πτυχία στους αποφοίτους μας ως πανεπιστήμιο, πράγμα το οποίο αποτελεί και μια, θα μπορούσα να πω, εκπαιδευτική καινοτομία ή και πρωτιά. Και όχι μόνο αυτό, διότι αν το μυαλό μας σε ό,τι έχει να κάνει με τις σπουδές των παιδιών μας πηγαίνει απευθείας και στο κόστος, φαντάζομαι ότι αυτή η δυνατότητα απόκτησης και αυθεντικού βρετανικού πτυχίου στην Κύπρο με εξοικονόμηση κόστου σπουδών, ότι είναι ένα παραπάνω κίνητρο, έτσι. Πράγματι, αυτό είναι σαφές, διότι το Brexit, δηλαδή έξοδος Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπάγεται δυσθεώρητη αύξηση των διδάκτρων, στα οποία υπόκεινται πλέον οι φοιτητές της Ελλάδος. Ενδεικτικό είναι να αναφέρομαι ότι τα δίδακτρα κατά μέσο όρο στη Μεγάλη Βρετανία πλέον κυμαίνονται στις 16.800 ευρώ ανά έτος. Τα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο μας ή στην Κύπρο είναι 8.500 ευρώ ανά έτος. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα 50%, μια 50% διαφορά στα δίδακτρα μόνο. Εάν συμπεριλάβουμε και το κόστος ζωής, το οποίο είναι σαφέστατα φθηνότερο στην Κύπρο σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία, τότε οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι κατά μέσο όρο οι φοιτητές που θα αποφασίσουν να αποκτήσουν ένα βρετανικό πτυχίο σε εμάς στην Κύπρο θα έχουν μια εξοικονόμηση της τάξης mm-hmm. Του 75% σε σχέση με τα δίδακτρα τα οποία θα αντιμετώπιζαν στην Αγγλία. Δηλαδή είναι ένα τρίτο κατά μέσο όρο το συνολικό κόστος σπουδών. Κατά ένα τρίτο, είναι το ένα τρίτο, με συγχωρείτε, του συνολικού κόστου σπουδών που αντιμετωπίζει κάποιος σπουδάζοντας πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε Γλύπτη, ξέρετε, για έκτη συνεχή χρονιά βρίσκεστε ανάμεσα στα 1000 καλύτερα πανεπιστήμια παγκόσμια. Είναι το ένα, νομίζω, δεδομένο. Και το δεύτερο δεδομένο, το οποίο έχω ακούσει να τονίζετε, είναι ότι και οι τρεις σχολές σας στο συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, διοίκηση επιχειρήσεων, νομική, σχολή επιστημών, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, ότι έχουν αναπτύξει και μια εξαιρετική διασύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα, και νομίζω ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ τους φοιτητές. Πράγματι, αυτό είναι σαφές. Και οι τρεις σχολές μας εδώ στην Κύπρο, τις οποίες πολύ ορθά αναφέρατε, έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις με τον επιχειρηματικό κόσμο, με απότερο στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων μας, δηλαδή με την αποφύτησή τους, ή και με την παροχή εργασιακής εμπειρίας, η οποία όλοι γνωρίζουμε πόσο απαραίτητη είναι, κατά τη διάρκεια των σπουδών και πιο συγκεκριμένα κυρίως από το τρίτο προς το τέταρτο έτος σπουδών, που οι φοιτητές έχουν αποκτήσει και κάποιες πιο γερές βάσεις πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο και είναι και πιο όριμοι. Τώρα, αυτές οι συνεργασίες αναφέρονται, επισημοποιούνται μάλλον, με μνημόνια στην αντίληψη ή μνημόνια συνεργασίας, τόσο με επαγγελματικούς φορείς, δηλαδή με συνδέσμους επαγγελματικούς, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, προασπίζουν τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα των επιμέρους κλάδων, όπως των ξενοδόχων, όπως είναι των τουριστικών πρακτόρων, όπως είναι ο σύνδεσμος εγκεκριμένων mm-hmm. λογιστών και πολλοί άλλοι. Έχουμε λοιπόν τέτοιου είδους συμφωνίες, οι οποίες προβλέπουν την παροχή, αν μη τι άλλο, πρακτικής άσκησης προς τους φοιτητές μας,
Και βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές σας ότι σημαντικότατος αριθμός αυτών των παιδιών μετά λαμβάνουν πλήρες συμβόλαια εργασίας, δηλαδή συμβόλαια πλήρους απασχόλησης με την αποφύτισή τους. Δηλαδή εμείς βοηθάμε τα παιδιά να αποκτήσουν ένα πρώτο βήμα εισόδου στην αγορά εργασίας, τα οποία παιδιά μετά με την καθοδήγησή μας και βέβαια με το δικό τους κόπο, κατορθώνουν, είναι στο χέρι τους να κατορθώσουν αυτά τα συμβόλαια να γίνουν πλήρως απασχόλησης. Έχετε ήδη απαντήσει σε ένα ερώτημα που λέει, πριν σας το θέσει κάποιος, κύριε Κοσμήτωρα, που λέει γιατί να σας επιλέξουν, γιατί να επιλέξουν οι υποψήφοι το δικό σας το πανεπιστήμιο για το οποίο μας μιλάτε. Πού μπορεί να βρει κάποιος περισσότερες πληροφορίες, με ποιους μπορεί να έρθει σε επαφή για το Yokland Cyprus? Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο πράγματι, όπως είπατε, συγκαταλέγεται στο 6,5% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως με βάση το Center for World University Rankings. Αφετέρου, οι πληροφορίες, όλες αυτές οι πληροφορίες και γιατί θα πρέπει κάποιος να σκεφτεί σοβαρά να σπουδάσει σε εμάς την Κύπρο και μάλιστα την αγγλική γλώσσα που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη για τη σημερινή επαγγελματική ανέλυξη των παιδιών σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον. Όλες αυτές τις πληροφορίες μπορεί να τις αποκομίσει κανείς επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.yuklandcyprus.ac.cy και εκεί θα λάβει όλες τις πληροφορίες, καθώς επίσης και το τηλέφωνο και το email του Γραφείου Εγγραφής Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο.